Εδώ είναι 40-50 πόντους. Μέχρι εδώ. Μέχρι εδώ. Ορίστε. Απίστευτες εικόνες στο νετικό λιμάνι του Ηρακλείου. Εδώ και 1,5 μήνα έχουν παγώσει εργασίες στο έργο της εκβάθυνσης του λιμανιού. Μπορεί να κολλήσει. Βεβαίως, θα το πετάξει απάνω στα βαθύ σημεία και να κολλήσει. Σε συγκεκριμένα σημεία κινδυνεύουν σκάφη κατά την είσοδο και έξοδο, με συνέπεια να υπάρχουν ζητήματα ασφάλειας ναυσιπλοείας. Αυτό υποστηρίζουν ψαράδες, οι οποίοι περιγράφουν επικίνδυνες καταστάσεις. Βέβαια, ειδικά τη νύχτα που βγαίνουμε και μπαίνουμε, γιατί βγαίνουν 2-3 η ώρα τη νύχτα και έρχονται δύο σκάφη μαζί, είναι πολύ δύσκολο εκεί πέρα. Γιατί πολλοί άλλοι έχουν αναμένα φώτα, άλλοι δεν βλέπουν καλά. Να κοιτάξουν να κάνουν κάτι, να το βαθύνουν το λιμάνι. Ορίστε. Το βλέπετε εδώ ότι πάνω από 50-60 πόντους δεν... Και όλα αυτά συμβαίνουν εν ώψη της τουριστικής σεζόν, με τις εικόνες να είναι ακόμα πιο επικίνδυνες, στην περίπτωση που δύο σκάφη επιχειρήσουν ταυτόχρονα να εισέλθουν και εξέλθουν στον ανετικό λιμένα. Προχθές πήγανε να συγκρουστούν δύο σκάφη, παράδειγμα, εκεί, και για να αποφύγει το ένα σκάφος τη σύγκρουση με το άλλο, πήγε να κολλήσει. Ο πρόεδρος του Καλλικρατικού Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιέων και Αλλιεργατών Νομού Ηρακλείου έθεσε το σοβαρό αυτό ζήτημα, όπως και άλλα αγκάθια που απασχολούν τον κλάδο, στη διάρκεια συνάντησης με τον Κωνσταντίνο Κεφαλογιάννη. Η πολιτεία πρέπει να σταθεί αρρωγός στους αλλιείς του νομού και να τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες συνθήκες που σήμερα βιώνουν, λόγω αφενός της αύξησης του ενεργειακού κόστους και του πληθωρισμού και αφετέρου λόγω της αλλαγής των καιρικών συνθήκων που πολλές φορές δεν τους επιτρέπει να βγάλουν τα σκάφη τους από το λιμάνι. Θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα οι εργασίες που γίνονται στο λιμάνι ώστε τα σκάφη να εισέρχονται και να εξέρχονται με ασφάλεια. Γιατί με την έναρξη και της τουριστικής περίοδου και την αυξημένη κίνηση των σκαφών θα δημιουργηθούν πολλά προβλήματα τα οποία θα έχουν να κάνουν με την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άμεσα πρέπει να ολοκληρωθεί η εργολαβία η οποία τρέχει και για τους λόγους που δεν γνωρίζω έχει σταματήσει, με κίνδυνο να χαθούν και τα λεφτά τα οποία εκταμιεύονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ψαράδες βρίσκονται σε απόγνωση και ζητούν την άμεση ολοκλήρωση της εκβάθυνσης του λιμανιού στο πλαίσιο του έργου αναβάθμισης των υποδομών, το οποίο ξεκίνησε πριν από 6 μήνες και με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης τον ερχόμενο Αύγουστο. Εγώ πιστεύω ότι έχει καθυστερήσει πάρα πολύ. Σας το είπα και από την αρχή ότι εδώ και περίπου 5 με 6 μήνες δεν έχει γίνει σχεδόν τίποτα. Όπως πήγαμε το κάνει, μια στιγμή παπ, και λέει σε πάτησα φρένο. Ναι, είχα κολλήσει. Κάνω ανάπα, γυρίζω. Έχουμε εδώ πέρα, έφερα μετά να δείτε και βούτυξε να δείτε το κάτι από κάτω, αν έχω πάθει καμιά ζημιά. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα ασφάλειας για την αυσιπλοεία των σκαφών. Σας ξαναείπα, δύο σκάφοι δεν μπορούν να βγουν ταυτόχρονα, να μπαίνει το ένα και να βγαίνει το άλλο, δεν μπορεί να βγει. Βλέπετε τώρα ότι ανάποδα έκανε το σκάφος και με την προπέλα σηκώνεται η άμμο από το βυθό της θάλασσας. Ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και με υπαρκτό το κίνδυνο επιστροφής χρημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως υποστηρίξει ο εργολάβος στον οργανισμό, υπήρξε ατύχημα στον δίτη, όχι εν ώρα εργασίας και ότι αναζητά άλλο δίτη. Ναι, και πότε τελικά θα ξεκινήσει και πάλι. Το ερώτημα αυτό το έχουμε και εμείς τώρα. Γιατί αλλά ο εργολάβος, ναι, ο εργολάβος δεν δείχνει μάλλον μεγάλη προθυμία να βρει άλλο δίτη. Κοιτάξτε, θα φανεί στην πορεία. Εάν είναι άλλο πράγμα, οπωσδήποτε στην πορεία θα φανεί, γιατί μας κυνηγάνε και εμάς οι προθεσμίες. Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν πέσουμε έξω σε προθεσμίες, κάνουμε και τα χρήματα. Οπότε εκεί θα αναγκαστούμε και εμείς να κάνουμε τις ενέργειες εκείνες, οι οποίες σύμφωνα με την νομιμότητα και την νομοθεσία που ισχύει, να στραφούμε εναντίον του εργολάβου.